μιλήσει. Μα σα παρακαλώ, επιμένω. Καλά. Μη φωνάζει, πέτρε. Κοιτάξτε μου, κυρία. Από καιρό περίμενα αυτή την υπέροχη στιγμή που θα σα ζητούσα να μοιραστείτε το υπόλοιπο τη ζωή σα με μένα. Το υπόλοιπο. Ναι, μάλιστα. Και δεν μου λε. Πόσο είναι αυτό το υπόλοιπο τη ζωή μου? Μα γιατί το κάνω? Ρωτάω γιατί αν είσαι 70-75 και πρόκειται να φτάσει με 80, γιατί τα βάλω μαύρα, δεν μου πάνε και τα μάτια. Μα τι είναι αυτά, παιδιά, χτυπήστε ξύλο. Ωρε, χτυπάω ξύλο, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Εγώ, κυρία μου, μπορεί να έχω μια κάποια ηλικία, αλλά αισθάνομαι έφηβο. Ναι, ασπροσύμφωνα δηλαδή. Δεν μου λε, από πίεση πώ πάμε. Λίγα πράγματα. Από ζάχαρο, πώ πάμε. Λίγα πράγματα. Από αθλητικά, πώς πάει! Και από αυτό λίγα πράγματα! Σε λίγο απ' όλα δηλαδή, σε λίγο κουλό! Ως άντρας όμως, πάει με θερμό, πολύ θερμό! Όταν θα έχεις πυρετό, θα βράζεις ολόκληρο! Κυρία μου, όσες και σας φαίνεται παράξενο, εγώ είμαι τρελά ερωτευμένος μαζί σας! Γελάτε! Μόνο δεν γελάω καθόλου, έτσι μου έρχεται να κλάψω! Σας καταλαβαίνω! Ναι. Άσε τι έπαθε το στομάχι μας στο αεροπλάνο, δεν σου λέω. Μου πες όμως ότι είσαι και μέντιουμ. Μέντιουμ εγώ, μουσι τώρα, έλα. Μουσι. Λοιπόν, χρόνια είχα να γελάσω τόσο πολύ. Γι' αυτό θα σε κρατήσω εδώ κοντά. Όχι, ρε Μιράκο, άσε με να πάω στο σπιτάκι μου, δεν είμαι εγώ για αυτά τα πράγματα. Όχι. Θα σε κρατήσω εδώ κοντά μου, γιατί είσαι ο μόνος άνθρωπος που με έκανε και γέλασα τόσο πολύ. Τι σε έστειλε να κάνεις εδώ, Χάρη Παπτάρα? Τίποτα, μωρέ, με σπασχολιάζεις! Λέγε! Δεν μου λες, αυτός εδώ μιλάει ελληνικά? Όχι, γιατί πρέπει να προσέχουμε, έχουν και οι τείχοι αυτιά, έχουμε πολλούς πιούνους. Μιλά ελεύθερα, είναι ο υπουργός μας. Εντάξει, λοιπόν. Δεν μου λες, καλά, και γιατί γελάει όταν έμεινε μαστιγά? Γιατί γελάω εγώ. Γιατί γελάς εσύ, βρε, πες σε και να γελάσουμε. Πες εσύ να στείλω. Εγώ. Πες. Βέζι, είσαι ψωριάρης! Έλασε το χαϊμάνι! Ωραία μου, Ελληνίδα! Χρόνια είχα να γελάσω τόσο πολύ! Γι' αυτό, να φέρω τώρα το χαρέμι μου να χορέψει εδώ για σένα! Για πάρτι σου!